8 άτοκες δόσεις από 7.500 το μήνα. Και δώρο, μια κινέζικη λάμπα σαν... Νέων και αδερφών 10.000 και θέλω να διοργανώσετε οπωσδήποτε το παιδί παππούλι. Όταν οι Απόστολοι πήγαν τα παιδιά στον Χριστό, είδα τι είπε, αφήστε τα παιδιά να ήρθε πρόσμε, όλα τα παιδάκια. Ειδικά το κρατουμένο θα τα κάνει μια εκδήλωση. Και θα σας δώσω κι άλλα τόσα. Με ακούτε, σας ευχαριστώ πολύ, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Μείνετε λίγο στη γραμμή αν με ακούτε, μην κλείσετε παρακαλώ. Και πριν δώσω το λόγο στον πατέρα Βασίλειο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορώ να δώσω το τηλέφωνο σας στον πατέρα Βασίλειο για κάθε επικοινωνία? Ας κρατηθεί λοιπόν να σημειωθεί, παρακαλώ, το τηλέφωνο του κυρίου. Ακούστε. Ναι, πάτερ Βασίλη. Δεν θέλει να μιλήσει ο πατέρ Βασίλης μαζί σας. Ναι. Ο μοναδικός μου καημός που δεν τον έχω εκδηλώσει μέχρι σήμερα είναι ακριβώς αυτό που μου τονίσατε. Ναι. Δεν έχω φτάσει όμως το οικονομικό επίπεδο εκείνο και δεν έχω βρει τους κατάλληλους ανθρώπους προκειμένου. Δηλαδή ξεκίνησα δειλά-δειλά να πλησιάσω ορισμένους που έχουν παιχνίδια. Να μου δώσουν παιχνίδια. Μάλιστα. Για να κάνουν μια γιορτή στη γιορτή της Βασιλόπιτας που κάνουν κάθε χρόνο του παππού της Διακονίας Αγάπης. Δυστυχώς δεν μάζεψα τίποτα. Τίποτα δεν μάζεψα. Συγχρόνω αυτό για την Ελλάδα την Ορθόδοξη, πατήρ Βασιλή. Λοιπόν, είναι μέρημνα μέσα στο πρόγραμμά μου είναι, γιατί τα αγαπώ αυτά τα παιδιά και γενικά αγαπώ τα παιδιά και τους νέους. Και θα έρθει η μέρα που πιστεύω ότι ο Κύριος θα με αξιώσει να κάνω σε αυτό ένα πιο θετικό βήμα από ό,τι με την σύμφωνη γνώμη τη δική σας και με την του κυρίου να προχωρήσουμε λίγο, τα τηλέφωνα είναι πολλά. Θα τα πείτε και εκτός αέρα αφού θα έχετε τη δυνατότητα. Εγώ σας συγχαίρω για την ευκαιρία. Πού θέλετε σήμερα να δώσω αυτές τις 10.000. Θα μιλήσετε εκτός αέρα. Θα σας πάρω τηλέφωνο, στο τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Μια και έθεσε το θέμα για τα παιδιά. Βλέπω έχουν φυλάδια στα χέρια μου, παππούς διακονία φυλακών. Και έχετε ξεκινήσει μέσα από κάποιες εκδηλώσεις, μιλήσατε για δραστηριότητες. Ναι, κάθε χρόνο κάναμε το Δήμο Εγάλεο ένα διήμερο κατά των ναρκωτικών. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόγραμμα από ένα διήμερο κατά των ναρκωτικών. Άρα, επέτος δεν ξέρω πού θα οργανωθεί, πάντως κάθε χρόνο το οργανώνω και θα το οργανώσω αφού το ξεκίνησα μόνο. Έσα και μόνος μου πάλι. Αυτό που προέχει λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει ευαισθησία στον κόσμο και συγχαίρωτος. Η εκπομπή δεν έχει καμία άλλη συμμετοχή, αξίωση ή μόνο να σας ευαισθητοποιήσει. Για κάθε κατάθεσή σας, για κάθε βοήθειά σας, κατευθείαν στον πατέρα Βασίλειο και στο πνευματικό του κέντρο. Εμείς απλά μπορούμε να σας δώσουμε τη διεύθυνση και το τηλέφωνο. Και ξέρουμε ότι θα κάνετε το καθήκον σας και ξέρουμε ότι και ο πατήρ Βασίλειος θα νιώσει πραγματικά ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα του που τον στηρίζουν και στηρίζουν την ενέργειά του να δώσει αγάπη και χέρι συμπόνια στους ανθρώπους που κάποιοι άλλοι ούτε καν γυρίζουν να τους δουν. Την Κυριακή λοιπόν του Πάσχα, ο παππούς της αγάπης διοργανώνει και οι άνθρωποι που είναι κοντά του σε σίτιο αγάπης. Το κάθε μέρα ευαισθητοποιήθηκε, έστω και όψιμα και αργά γι' αυτό, και τον κάλεσε εδώ, για να δούμε κι εσείς πόσο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα είσαστε. Να περάσουμε να ακούσουμε, θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν περάσουμε στο επόμενο τηλέφωνο? Όχι, ας περάσουμε. Είμαι θα έτοιμοι να δεχτούμε την επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Να περιμένουμε λίγο μέχρι να μπορέσουμε να περάσουμε το δεύτερο τηλέφωνο μέσα και να ακούσουμε την άλλη παρέμβαση.